Κυταρίτιδα. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί, αν όχι όλες, τις περισσότερες γυναίκες. Και τώρα, ειδικά που βγήκαν τα σορτσάκια, μας απασχολεί περισσότερο. Θέλουμε να βρούμε ποια είναι η λύση, γι' αυτό ήρθαμε στο Ινστιτούτο Καλογύρου για να μου δώσει η Ιωάννα τη λύση. Ιωάννα, πες μου πώς θα γίνει να βάλω σορτσάκι χωρίς να έχω κυταρίτιδα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω ότι η κυταρίτιδα είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πραγματικά σχεδόν τις περισσότερες γυναίκες και ανεξαρτήτου ηλικίας επίσης, γιατί έχουμε και πολλές νεαρές γυναίκες με κυταρίτιδα. Αλλά υπάρχει λύση. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορούμε να εφαρμόσουμε και να βελτιώσουμε πολύ το αισθητικό αποτέλεσμα. Η λύση, το όνομα της λύσης. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι το μηχάνημα που θα σας μιλήσω, το LPG. Η τεχνολογία της LPG Endermology που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως στην κυταρίτιδα. Βέβαια, να τονίσω εξ αρχής ότι η κυταρίτιδα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μονοπλευρά. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο το μηχάνημα ή μια θεραπεία στο Ινστιτούτο Αισθητικής. Πρέπει απαραίτητος να γίνει συνδυασμός και άλλων. Και άλλων μεθόδων και προσωπικής προσπάθειας. Κυρίως της διατροφής μας. Η διατροφή είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και η άσκηση. Θέλεις να μου πεις όμως, άμα θα έρθω εδώ, τι κάνει το μηχάνημα? Μετά από αυτά τα δύο που θα πρέπει να γίνονται παράλληλα, θα σας μιλήσω για το LPG, το οποίο είναι μια μηχανική διέγερση του μεταβολισμού, της καλύτερης λειτουργίας του οργανισμού, της κυκλοφορίας του αίματος, της λέμφου και του μεταβολισμού μας. Αποτελείται από αυτή την κεφαλή που έχει δύο κυλίνδρους, οι οποίοι κάνουν διάφορες κινήσεις. Και εμείς χειροκίνητα λειτουργούμε το μηχάνημα πάνω στο σώμα ανάλογα με το που υπάρχει το περισσότερο πρόβλημα και αντιμετωπίζουμε, δηλαδή εκεί δουλεύουμε και σε κάθε εφαρμογή περνάμε σε όλο το σώμα και εστιάζουμε περισσότερο στις ζώνες που μας ενδιαφέρουν. Γιατί φοράμε κορμάκι? Φοράμε αυτό το κορμάκι γιατί πάνω από το κορμάκι μπορούν να κινηθούν σωστά οι κύλινδροι και να κάνουμε όλες τις κινήσεις που μας ενδιαφέρουν. Βλέπουμε σε περίεργα σημεία κυταρίτιδα. Μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Παντού να τα αντιμετωπίσουμε. Και στα μπράτσα, εννοείται στην κοιλιά, στους γλουτούς, στα πάνω από τα γόνατα, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν και σε αυτή την περιοχή. Εννοείται, μπορούμε παντού. Ξαναλέω ότι σε κάθε εφαρμογή περνάμε όλο το σώμα. Είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο μασάζ. Κάνει κάποιες παλμικές κινήσεις, δονήσει στο δέρμα που ενεργοποιεί καλύτερα όλη τη λειτουργία του, την λειτουργία του κολαγόνου, της ελαστίνης και ταυτόχρονα την κυκλοφορία του αίματος που είναι βασικός παράγοντας για την εμφάνιση της κυταρίτιδας. Από ποιες ηλικίες έχει απαγορευτικό? Δεν υπάρχει κανένα απαγορευτικό. Καθόλου από νεαρές ηλικίες μπορεί να εφαρμοστεί. Ανάλογα με το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ορίζουμε τον αριθμό των επισκέψεων. Πότε αρχίζω και βλέπω ορατά αποτελέσματα? Θέλει κάποιες εφαρμογές, οπωσδήποτε. Θα έλεγα μετά τις 10, μετά τις 8 με 10. Ανάλογα με το πρόβλημα. Όσο περισσότερες εφαρμογές κάνουμε, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Σε τι διάστημα, άμα ξεκινήσω τώρα, δεν προλαβαίνω? Προλαβαίνουμε. Για το καλοκαίρι. Ναι. Εννοείται ότι προλαβαίνουμε. Ωραία. Θέλουμε τουλάχιστον 2 εφαρμογές την εβδομάδα. Ναι. Για να ενεργοποιήσουμε όλο τον οργανισμό, να λειτουργήσει πιο σωστά. Και αν γίνουν και αυτά που είπα πριν με τη διατροφή και μπορέσουμε να βάλουμε τον οργανισμό σε σωστή αποτοξίνωση και ίσως αν υπάρχει πρόβλημα βάρους να χάσει και λίγα κιλά, μπορούμε να φτάσουμε σε καταπληκτικά αποτελέσματα. Μπορεί να μας βοηθήσει το μηχάνημα να χάσουμε και κάποιους μικρούς πόντους? Βέβαια χάνουμε πόντους γιατί δουλεύουμε τις λιποζώνες. Υπάρχει και ένα ειδικό πρόγραμμα το λιπομασάζ που δουλεύουμε τις λιποζώνες και μπορούμε να μειώσουμε πραγματικά, να μειώσουμε πόντους. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί είναι κάποιες μικρές ηλικίες οι οποίες δεν το προσπαθούν, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί ίσως αν είναι σε προχωρημένες καταστάσεις ή υπάρχουν πολύ σοβαρά ορμονικά προβλήματα να δυσκολεύουμε λίγο στο αποτέλεσμα, να μην φτάνουμε πολύ εύκολα στο αποτέλεσμα μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σίγουρα. Και μπορούμε να βελτιώσουμε επίσης και τη σύσφυξη. Πες μου αν έχω επιβάρυνση στον οργανισμό μου και στην επιδερμίδα μου. Καθόλου. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ καλό και για την επιδερμίδα και για την ευεξία μας και την ψυχική μας διάθεση. Είναι σαν να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό μασάζ. Το μηχάνημα ενεργοποιεί τους συνοβλάστες, παράγουν κολαγόνο και ελαστίνη και σφίγγει την επιδερμίδα μας. Έχουμε δηλαδή σύσφυξη στην επιδερμίδα, το δέρμα φαίνεται πιο υγιές και νεανικό και ταυτόχρονα νιώθουμε και πάρα πολύ όμορφα από την
ευεργετικές ιδιότητες του μασάζ. Ξέρω ότι το κολαγόνο μετά από μια ηλικιακή περίοδο σταματάει να αναπτύσσεται τόσο ενεργά. Mm-hmm. Μπορεί μια γυναίκα λίγο πιο μεγάλη να έρθει και να τη το ξαναενεργοποιήσει, αν θες. Με διάφορες τέτοιες μεθόδους ενεργοποιούμε τους συνοβλάστες να παράγουν περισσότερο κολαγόνο. Mm. Φυσικά, ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.